ήμουνα ομιλητής στο συνέδριο του Riviera Forum με αντικείμενο προφανώς το κομμάτι που λέγεται κατασκευή και υποδομές. Είναι ένα συνέδριο το οποίο έχω τη χαρά να πω ότι ήμουν από αυτούς που συμμετείχα στην πολύ αρχική σύλληψή του και προφανώς η ιδέα ήταν της φίλης μου της Ιωάννας Σαμπράκου, η οποία στηριζόμενη στην τεράστια ανάπτυξη που έχει η Αθηναϊκή Ριβιέρα με πάρα πολλά projects, με προφανώς κορονίδα την ανάπτυξη του ελληνικού που είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό project σήμερα στην Ελλάδα στον τομέα του, έκρινε σκόπιμο να μαζευτούν διάφοροι σχετικοί με το θέμα από διάφορα κομμάτια, τουρισμό, κατασκευές και να μιλήσουμε για αυτά. Πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Τώρα όσον αφορά το κομμάτι που αφορά εμάς σαν ΜΕΤΚΑ που είναι οι κατασκευές, πρέπει να πω ότι σήμερα η εποχή για τις κατασκευές είναι καλή. Βέβαια βλέπουμε ακόμα το καλό τους κομμάτι που είναι η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη προέρχεται και από δημόσια έργα και από ιδιωτικά. Αυτό είναι μια αλλαγή τα τελευταία χρόνια, γιατί μέχρι τώρα οι κατασκευές ήταν κομμάτι που αφορούσε σχεδόν αμιγώς το δημόσιο. Τώρα πια με το θέμα των ΣΔΙΤ και με το θέμα των ιδιωτικών επενδύσεων, το ελληνικό κατεξοχήν μία από αυτές, αλλά και πολλά μεγάλα ξενοδοχεία, πολλά μεγάλα κτίρια γραφείων, έχει δώσει πλέον μία πολύ μεγάλη ανάπτυξη στο κομμάτι που λέγεται κατασκευή. Νομίζω ότι υπάρχει επάρκεια στον τεχνικό κλάδο και στον κλάδο των κατασκευών. Είμαστε 4 μεγάλες εταιρείες, όπως είναι γνωστό, θεωρώ την Πλακάτη των Άκτορα μία, είναι ο ίδιος όμιλος. Και νομίζω ότι η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να προχωρήσει και να όλη αυτή την ανάπτυξη που γνωρίζουν οι κατασκευές να την μετατρέψει σε ανάπτυξη της χώρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ξεπερνώντας πάντα το κομμάτι που λέγεται έλλειψη στελεχιακού δυναμικού, τη οποία είναι γνωστή. Στις κατασκευές λείπουν 150.000 θέσεις, όχι μόνο στελεχών, γιατί δεν μιλάμε πάντα μόνο για στελέχη. Πολύ μεγάλο κομμάτι είναι και εργατοτεχνικό προσωπικό, δηλαδή τεχνίτες των έργων υποδομής. Πάντως είμαστε πολύ αισιόδοξοι και πραγματικά ζούμε μια εποχή την οποία, εάν όλοι λειτουργήσουμε σωστά, θα βοηθηθεί πάρα πολύ και ο κλάδος και η χώρα.